Καλησπέρα και σε εσάς και στους θεατές σας. Εντάξει, είναι τώρα έτσι, συγκλονιστικές οι εικόνες, γιατί προέχει αυτό. Προέχει το ανθρώπινο δράμα, προέχουν οι οικογένειες που περιμένουν να πληροφορηθούν για τα δικά τους παιδιά και τους δικούς τους ανθρώπους. Ταυτόχρονα όμως η δικαιοσύνη από την πρώτη και όλα στιγμή έχει ξεκινήσει και προχωρά το δικό της έργο. Και καταρχάς έχουμε τη σύλληψη ενός προσώπου μέχρι αυτή την ώρα, του Σταθμάρχη. Καταρχήν από τη θέση μου αυτή να εκφράσω και εγώ τη συντριβή. Όλη η ελληνική κοινωνία είναι συγκλονισμένη για το συγκεκριμένο γεγονός και τη θλίψη μου δημοσίως και να ευχηθώ στους οικείους των θανόντων κουράγιο, όσο κουράγιο μπορεί να έχουν σε αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες οι άνθρωποι. Ναι. Προφανέστατα η ποινική δίωξη θα ξεκινούσε. Έχει δοθεί παραγγελία από τον εισαγγελέα. Και μάλιστα έχει δοθεί παραγγελία από τον εισαγγελέα εφετών, στον οποίο ανατέθηκε η διαδικασία και η εποπτεία της διαδικασίας της ανάκρισης. Mm-hmm. Κατά παραγγελία του κ. Ντογιάκου, κατά εντολή του κ. Ντογιάκου, του κ. Δασκαλόπουλου, δηλαδή, προκειμένου που είναι ο εισαγγελέας εφετών της Λάρισας. Και οι διώξεις, όπως γνωρίζετε, είναι, ψάχνουν, ερευνούν τις πράξεις. Και στη συνέχεια αποδίδονται σε πρόσωπα, να το πω λίγο πιο νομικά, είναι ρεμ. Όχι in persona, όχι δηλαδή σε πρόσωπα. Mm-hmm. Γι' αυτό λοιπόν και υπόθηκε από την αρχή ότι θα είναι διευρυμένος ο έλεγχος κατά πάντων και σωστά έτσι πρέπει να γίνει. Mm-hmm. Προς το παρόν έχει αποδοθεί μια πράξη, δεν έχει αποδοθεί πλήρως, έχει ασκηθεί μάλλον ποινική δίωξη κατά το Σταθμάρχη. Mm-hmm. Για ένα πολύ συγκεκριμένο αδίκημα, το οποίο μπορώ να σας το πω, είναι το παλιό αδίκημα της διατάραξης της ασφάλειας συγκοινωνιών, το γνωρίζετε εξάλλου κι εσείς. Mm-hmm. Τώρα, στο νέο ποινικό κώδικα επιγράφεται διαφορετικά, αναφέρεται δηλαδή ως επικίνδυνες παρεμβάσεις σε συγκοινωνίες μέσων σταθερής τροχιάς. Mm-hmm. Είναι το άρθρο 291 του ποινικού κώδικα που έχει διαβαθμίσεις από πλημέλημα έως κακουργήμα. Mm-hmm. Η δίωξη εν προκειμένου είναι κακουργηματική. Mm-hmm. Παραλλήλως έχει ασκηθεί δίωξη βέβαια και για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Mm-hmm. Και για σωματικές βλάβες εννοείται από αμέλεια. Έχω την άποψη όμως, και αυτό θα το δείτε και στη συνέχεια, ότι το αδίκημα αυτό απορροφάται από το βασικό αδίκημα, που είναι η διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών. Δηλαδή. Μάλιστα, αυτό είναι το βασικό λοιπόν. Αυτό είναι το βασικό. Είναι στην κακουργηματική του μορφή, γι' αυτό και δημιουργείται τακτική ανάκριση αυτή τη στιγμή. Εσείς, κύριε Παπαπέτρου, έχετε χειριστεί και μια αντίστοιχη, να το πούμε πάντως, ήταν τότε και πάλι πολύ νεκρή τραγωδία που είχε στοιχήσει πολλές ανθρώπινες ζωές και πάλι ζωές παιδιών. Την τραγωδία των. Τεμπών και πάλι. Ναι. Και πάλι στα Τέμπη. Θέλω να σημειώσω το εξής. Δυστυχώς η ασφάλεια των συγκοινωνιών είναι μείζον ζήτημα και δεν αφορά εδώ. Ελέγχουμε σήμερα ή ψάχνουμε να βρούμε πιθανές αιτίες για τις σιδηροδρομικές συγκοινωνίες. Το έχουμε αντιμετωπίσει στην Ελλάδα και με τις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Σας θυμίζω το Σάμινα. Το έχουμε αντιμετωπίσει και με τις οδικές συγκοινωνίες. Το γνωστό ατύχημα των Τεμπών, στο οποίο και εσείς τότε ως νεαρή δημοσιογράφος καλύπτα το δικαστικό ρεπορτάζ. Και μάλιστα η δίκη είχε γίνει και στο Βόλο. Είχα και εγώ μια συμμετοχή, δεν έχει μεγάλη σημασία αυτό. Θέλει λοιπόν, είναι μείζον ζήτημα. Και αφορά μας, αφορά όλους. Και αν το θέλετε να το συνδέσουμε και λίγο με τα τοπικά, και εδώ στην περιοχή μας έχουμε ζητήματα ασφάλειας συγκοινωνιών. Υπάρχουν λακκούβες που δημιουργούν όχι τόσο σοβαρά ζητήματα, αλλά δημιουργούν ζητήματα. Υπάρχει ο περιφερειακός που ακόμα δεν έχει παραδοθεί και που διασταυρώνεται ισόπεδα με περίπου 5 ή 6 κάθετους δρόμους πάνω στον περιφερειακό. Και εδώ είχαμε θαλάσσια ατυχήματα. Γνωστά αυτά. Είναι λοιπόν ένα μείζον ζήτημα. Βέβαια, εδώ σήμερα μιλάμε για ένα πολύ νεκρό. Τραγικό ατύχημα και αυτό προφανώς θέλετε να διερευνήσετε και εσείς από κάποια πλευρά νομική. Γιατί προβλήματα υπάρχουν στις συγκοινωνίες, όπως είπατε, σε πολλές περιπτώσεις, σε πολλά επίπεδα, αλλά και εσείς το γνωρίζετε και όλοι μας, έτσι, δεν μπορεί κάποιος να πει κάτι διαφορετικό. Πρέπει να συμβεί, να σημειωθεί έτσι. Κάτι. Μια μεγάλη τραγωδία για να αρχίσουμε να ασχολούμαστε. Και ερχόμαστε εκ των υστέρων. Παρόλο που και στη συγκεκριμένη περίπτωση, από ό,τι έχω δει ή έχω ακούσει, εν πάση περιπτώσει, πολύ λίγα, υπήρχαν μηχανοδηγοί που είχαν διαμαρτυρηθεί, υπήρχαν ενώσεις συνδικαλιστικές που είχαν στείλει εξώδικα. Πριν λίγες μέρες είχαμε στο Λιανοκλάδι την πτώση μιας ενός ηλεκτρικού δικτύου και έχει σταματήσει για κάποιο διάστημα πάλι η συγκοινωνία. Πριν από λίγες μέρες, σας διακόπτω, και πριν από εβδομάδες, εδώ έχουμε οδηγηθεί σε πολλά χρόνια πριν. Σε πολλά χρόνια πριν, εννοεί. Για παραλήψεις σε μια ορθή λειτουργία του δικτύου του ΟΣΕ. Και αυτό που θέλω να πω είναι πολύ εύκολη η απάντηση, ότι ξέρετε, το ατύχημα αυτό οφείλεται στο τραγικό λάθος ενός ανθρώπου. Σίγουρα και σε αυτό, έτσι, είναι αυτονόητο αυτό, αλλά είναι πολύ απλοϊκή αυτή η προσέγγιση. Υπάρχουν τραγικά λάθη και τραγικές παραλήψεις και είναι τραγικό η ίδια η πολιτεία, και όταν αναφέρουμε σε πολιτεία, το εννοώ συνολικά, έτσι, δεν το στοχοποιώ σε κάποια κυβέρνηση και είμαι σαφής εδώ πέρα.
Είναι τραγικό η ίδια η πολιτεία με πολύ μεγάλη ευκολία να λέει ότι το ατύχημα οφείλεται σε ένα τραγικό λάθος ενός ανθρώπου. Προφανέστατα, και μπορώ να σας απαριθμίσω πάρα πολλά, επειδή έχω σημειώσει κάποια, υπάρχουν πάρα πολλές παραλήψεις που οδηγούν ίσως και σε ευθύνες άλλων, όχι μόνο ποινικές. Για πείτε μας. Για παράδειγμα, δεν είμαι βέβαιος ότι το σύστημα της φωτοσήμανσης λειτουργούσε με ικανοποιητικό τρόπο. Υπάρχουν παρατηρήσεις ότι υπήρχαν ελλείψεις. Το σύστημα της τηλεδιοίκησης επίσης δεν λειτουργούσε. Δεν λειτουργούσε. Το λένε από όλες τις πλευρές. Το λένε. Υπήρχε υποστελέχωση. Δηλαδή δεν ήταν πλήρως στελεχωμένος ως η σχετική υπηρεσία, εν πάση περιπτώσει. Υπήρχε ελλειπής εκπαίδευση. Και αυτό. Ωραία, ήταν από όσο έχω εικόνα, και διορθώστε με εδώ πέρα, γιατί δεν έχω πλήρη εικόνα κι εγώ. Υπήρχε ελλειπής εκπαίδευση του συγκεκριμένου σταθμάρχη. Δεν υπήρχε στο τρένο μέσο. Σύντομος χρόνος εκπαίδευσής του και μάλιστα ένας άνθρωπος που δεν είχε σχέση με το αντικείμενο. Πέρασε μια σύντομη εκπαίδευση και τοποθετήθηκε. Οι αποκαλύψεις τώρα. Δεν υπήρχαν ακόμη, αν μου επιτρέπετε, επαρκή συστήματα πλοήγησης και εντοπισμού θέσης μέσα στα τρένα. Αν και βέβαια υπάρχει άποψη ότι η καθοδήγηση γίνεται απ' έξω, αλλά δεν είμαι τόσο βέβαιος. Δηλαδή, ήταν και το τελευταίο αυτοκίνητο με ένα σύστημα εντοπισμού ή η τελευταία βάρκα που μπορεί. Δεν υπάρχει και αυτό. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχουν παραλήψεις σε πολλά επίπεδα και δεν αφορούν μόνο μία εταιρεία, είτε είναι κρατική είτε δεν είναι. Γιατί εκφράστηκαν και αυτές οι απόψεις ότι ξέρετε υπάρχει μόνο μια ευθύνη μια συγκεκριμένη εταιρεία, τη ΟΣΕ ΑΕ, ενώ δεν είναι καμία ευθύνη η Hellenic Train. Εγώ δεν λέω ότι έχει ή δεν έχει. Είμαστε ακόμα πολύ μακριά. Ξέρετε, σε αυτό το στάδιο, ούτε ακόμα τα δεδομένα του ατυχήματος δεν έχουμε. Το μόνο δεδομένο που έχουμε είναι το αποτέλεσμα, το τραγικό αποτέλεσμα των θανάτων και των σωματικών βλαβών. Για να δούμε την αιτία, πρέπει να ξέρουμε ακριβώς τα δεδομένα του ατυχήματος, που θα προκύψουν βέβαια από πραγματογνωμοσύνες, και στη συνέχεια θα βρούμε την αιτία και θα συνδέσουμε την αιτία με πιθανές παραλήψεις. Και θα τις αξιολογήσουμε και νομικά, όχι εγώ βέβαια. Άρα επομένως λέτε ότι θα ξεδιπλωθούν πολλά. Έτσι, στο εξής, ναι, σε ό,τι θεωρώ έχει να κάνει τη δικαστική έρευνα. Δεν ξέρω αν θα προκύψουν ποινικές ευθύνες άλλων προσώπων και δεν είμαι εγώ εισαγγελέας ούτε ανακριτής να το κρίνω αυτό. Γιατί και τελικά και η κατηγορία στο τέλος θα διατυπωθεί από κάποιο συμβούλιο, ένα συμβούλιο πλημμυδικών. Προς το παρόν τη δίωξη ξέρουμε. Το πώς θα διατυπωθεί η κατηγορία, γιατί έχει πολλές παραμέτρους και τις ξέρετε. Αν θα είναι από δόλο, αν θα είναι από ενδεχόμενο δόλο, αν θα είναι από αμέλεια, υπάρχουν και διαβαθμίσεις στις ποινές, υπάρχουν κατηγοριοποιήσεις, υπάρχουν πολλά ζητήματα. Δεν είναι τόσο απλό. Αλλά ακόμη είμαστε σε πολύ πρώιμο στάδιο. Η ανάκριση είναι σε πάρα πολύ πρώιμο στάδιο. Βεβαίως απολογείται αύριο ο σταθμάρχης. Εντάξει, η εξέλιξη είναι σχεδόν βέβαιη, δεν λέει κάτι αυτό. Αλλά το πώς η κατηγορία θα δομηθεί στο τέλος από ένα συμβούλιο πλημμυδικών που θα βγάλει το παραπληκτικό βούλευμα είναι κάτι τελείως διαφορετικό και που δεν μπορούμε να το ξέρουμε από τώρα. Και σας λέω και πάλι, πέρα τις ποινικές ευθύνες, το μείζον θέμα είναι να μην ερχόμαστε εκ των υστέρων, είτε με τιμωρία, αλλά έχοντας γνώση. Και από προηγούμενες υποθέσεις, αυτές που είπατε και εσείς. Έχουμε δηλαδή ένα ατύχημα των Τεμπών με την οδική ασφάλεια. Mm-hmm. Έχουμε ναυτικά ατυχήματα. Έχουμε και αεροπορικά, το Γιάκοβλεφ, το οποίο και αυτό το ξέρετε. Δηλαδή, σε όλα τα επίπεδα έχουμε δυστυχώς τέτοια ατυχήματα. Και πάντα ερχόμαστε εκ των υστέρων. Ολοκληρώνονται σύντομα αυτές οι δικαστικές έρευνες για να βγει ένα πόρισμα και οι πέτοι, όποιοι και αν είναι, ή ένας ή περισσότεροι, να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Κοιτάξτε να δείτε. Εάν προφυλακιστεί ο σταθμάρχης, που εγώ δεν θέλω να μπω στην κρίση του ανακριτή και του εισαγγελέα, είναι υποχρεωμένη η δικαιοσύνη μέσα στα 18 μήνες να προσδιορίσει το ανώτατο όρο της προφυλάκησης, της προσωρινής κράτησης, να προσδιορίσει τη δίκη και να εκδικαστεί η υπόθεση. Άρα λοιπόν αυτός είναι ένας καταληκτικός χρόνος. Εκτός αν ήδη έχει αποφυλακιστεί, οπότε μπορεί στη συνέχεια ο χρόνος να είναι τελείως διαφορετικός. Και το λέω αν ήδη, γιατί δεν είναι καν δεδομένο ότι μπορεί να προφυλακιστεί ο άνθρωπος. Δεν λέω κάτι τέτοιο. Έτσι. Είναι δύσκολο. Αλλά θα γίνει. Είναι δύσκολο. Υπάρχουν πρόσωπα ικανά στην ελληνική πολιτεία, μηχανολόγοι, ειδικοί πραγματογνώμονες, τεχνικοί, από τον ίδιο τον ΟΣΕ, από τις θυγατρικές εταιρείες του ΟΣΕ ή τις εταιρείες που εμπλέκονται, που μπορεί με τις γνώσεις τους να δώσουν λύση, τεχνική λύση του ότι πραγματικά έφτεξε. Πάντως εδώ να πω το πολύ απλό. Δηλαδή, μιλάμε για λάθη ενός ανθρώπου και δεν λέμε το αυτονόητο. Τι ασφαλιστικές δικλείδες είχαμε, ούτως ώστε να αποτρέψουμε τα λάθη του ενός ανθρώπου. Καμία, μας λένε όλοι. Καμία. Να σας πω το πιο απλό. Ένα απλό παράδειγμα. Ένα παιδάκι βάζει ένα καρφί στην πρίζα. Είναι προφανές, θα πάθει ηλεκτροπληξία. Υπάρχει απόλυτη ασφαλιστική δικλείδωση σε ρελέ διαφυγής. Έχουμε ένα γκαζάκι στο σπίτι μας που κάνουμε κάπου, φτιάχνουμε καφέ. Αν το αφήσουμε και έχει διαρροή αερίου, είναι προφανές ότι κάτι θα δημιουργηθεί. Και εκεί υπάρχουν μια πολύ απλή ασφαλιστική δικλίδα. Βάζουμε λίγο οσμή στο αέριο και το καταλαβαίνουμε ότι έχει διαρροή. Άπειρα πράγματα. Δηλαδή, εδώ δεν είχαμε καμία ασφαλιστική δικλίδα. Σας λέω τι, να σας πω ότι αν κοιμόταν ο σταθμάρχης, αν ο σταθμάρχης ήταν κουρασμένος, αν ο σταθμάρχης ήταν μεθυσμένος, αν είχε κάποιο πρόβλημα άλλο, αν ήταν αφηρημένος, τι θα γινόταν.
Δηλαδή περιμένουμε μόνο από έναν άνθρωπο να έχει την ασφάλεια της συγκοινωνιακής, σε όλο το δίκτυο. Η Λάρισα είναι νομίζω η δεύτερη ή η τρίτη ή ο τρίτος σταθμός με την περισσότερη κίνηση. Κεντρικό σταθμό στην Ελλάδα. Πάνε από εκεί όλα και από Αθήνα και από Θεσσαλονίκη. Ναι, ακριβώς. Από ό,τι λένε έμπειροι τώρα έτσι, και μηχανοδικοί και σταθμάρχες, είναι από τους πλέον κομβικότερους σταθμούς της χώρας. Με πολλές αφίξεις, με πολλές αναχωρήσεις, με διάμεσους σταθμούς, έτσι είναι από τους πιο κομβικούς. Κατά συνέπεια τώρα έχουμε έναν κατηγορούμενο, αλλά και η δική σας εμπειρία, κύριε Παπαπέτρου, λέει ότι όσο αρχίζουν να ξεδιπλώνονται οι έρευνες και να πηγαίνουμε και σε άλλα επίπεδα, τίποτα δεν αποκλείεται. Όλα είναι ανοιχτά. Κατά τη γνώμη μου, ευθύνες υπάρχουν και αλλού. Τώρα, αν είναι ποινικές ευθύνες ή άλλου είδους ευθύνες, άλλου είδους παραλήψεις και τι χαρακτήρα έχουν, αν είναι αμελείς παραλήψεις ή αν είναι δόλιες παραλήψεις, με όποια έννοια θέλετε, εγώ δεν μπορώ να το πω. Σίγουρα όμως η κοινή λογική λέει ότι δεν είναι ατύχημα από την παράληψη ενός ανθρώπου. Σας ανέφερα 10 στοιχεία. Και μάλιστα μου κάνει εντύπωση ότι αυτό το αυτονόητο, οι νεαροί που διαδηλώναν χθες, το επισημάναν. Οι νεαροί δηλαδή που πήγαν έξω από τον ΟΣΕ, οι φοιτητές που πήγαν έξω από το πανεπιστήμιο και οι οποίοι λιδωρηθήκαν ότι δίθεν είναι μπαχαλάκιδες, ότι το ένα, ότι το άλλο, ότι πάνε δεν ξέρουν να κάνουν οτιδήποτε. Ακόμα και αυτοί το επισημάναν. Και μάλιστα προς τιμήν τους. Δηλαδή κατάλαβαν ότι δεν έχουμε με μια πολύ απλή αιτία ένα ανθρώπινο λάθος. Είναι η εύκολη λύση. Μην καλυπτόμαστε πίσω από εκεί. Υπάρχουν τεράστιες ευθύνες διαφορετικές. Δεν λέω ποινικές. Μπορεί ίσως και ποινικές. Ίσως και είμαι πολύ προσεκτικός αυτό, γιατί ασκώντας αυτή τη δουλειά του, το λειτουργήμα αυτό για πάρα πολλά έτη, δεν είναι εύκολο να χρεώνουμε ποινικές ευθύνες σε ανθρώπους. Ούτε καν ακόμα και σε αυτόν τον συγκεκριμένο σταθμάρχη, που δεν ξέρω στο τέλος εάν η ευθύνη του είναι από δόλο ή από αμέλεια. Αυτή τη στιγμή η δίωξη είναι για ενδεχόμενο δόλο. Είναι δηλαδή η διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών, των σιδηροδρομικών συγκοινωνιών με ενδεχόμενο δόλο. Σας λέω με τη διατύπωση που έχει καινούργια διάταξη. Πιθανόν στο τέλος να καταλήξει διαφορετικά, δεν το ξέρω. Ναι, και δεν είναι και εκεί το ζητούμενο. Χαθήκαν τόσα άτομα τώρα. Το θέμα είναι τώρα αν θα καταδικαστεί κάποιος σε ποινή 15 χρόνια κάθριξη ή και ισόβια που προβλέπει υπό κάποιες προϋποθέσεις ο νόμος, θα λυθεί τίποτα. Δηλαδή θα έρθουν τα παιδιά αυτά πίσω δυστυχώς. Βέβαια μπορεί να είναι μια ικανοποίηση για τους οικείους και σίγουρα θα είναι. Αλλά φαντάζομαι ότι η ικανοποίησή τους θα είναι πολύ μεγαλύτερη αν αποδοθούν οι ευθύνες σε όλο τους το εύρος. Και το κυριότερο, να αποδοθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να μην έχουμε επανάληψη. Κυρίως αυτό είναι. Το θέμα δηλαδή η δικαιοσύνη να λειτουργήσει και η ποινική δικαιοσύνη να λειτουργήσει προληπτικά, όχι κατασταλτικά. Γιατί αυτός είναι ο ρόλος, να λειτουργήσει πολλές φορές και προληπτικά. Δηλαδή να ληφθούν τα μέτρα τους ώστε να μην έχουμε στο μέλλον τέτοια ξανά προβλήματα. Γιατί είχαμε και στο παρελθόν. Θα μπορούσε όμως και εδώ η δικαιοσύνη προληπτικά να λειτουργήσει πριν την τραγωδία. Βεβαίως. Σε πολλές περιπτώσεις, σε πολλά προβλήματα, μεγάλα ή μικρότερα, που πολύ συχνά βλέπουν το φως της δημοσιότητας και ειδικά σε επίπεδο Θεσσαλίας τώρα αναφερόμενοι, με τα τρένα, με τα δρομολόγια, με δολιοφθορές, έτσι, με αντικείμενα που εξαφανίζονται. Εννοείται. Με καθυστερήσεις. Εννοείται. Με καθυστερήσεις τρένων που έχουν ως αποτέλεσμα να αλλάζουν γραμμές. Διάβασα σήμερα πάρα το πρωί πολλά ρεπορτάζ. Εννοείται. Και τηλεοπτικά. Εννοείται. Και ραδιοφωνικά και στις εφημερίδες και πρωτοσέλιδα. Μα διάβασα σήμερα το πρωί στον ταχυδρόμο τη δήλωση ενός μηχανοδηγού, γνωστού μηχανοδηγού του Βόλου και γνωστού δικού μου του κ. Μπαϊρακτάρη, που αναφερόταν ότι είχαν επιδοθεί εξώδικες δηλώσεις από το Σωματείο Μηχανοδηγών προς τον ΟΣΕ για θέματα ασφαλείας. Δεν θα έπρεπε να έχει επιληφθεί? Δεν θα έπρεπε να έχουν δηλαδή ενδιαφερθεί κάποιοι και να λάβουν κάποια στοιχειώδη μέτρα? Και σας λέω το αυτονόητο, δηλαδή τους αυτοματισμούς, τους στοιχειώδες αυτοματισμούς, ώστε να αποτρέψουμε το ανθρώπινο λάθος. Το ανθρώπινο λάθος είναι πάντα πιθανό. Έτσι. Τα θέματα ασφαλείας, αυτό προσπαθούν να καλύψουν. Τα μέτρα ασφαλείας, αυτό το ανθρώπινο λάθος. Το ανθρώπινο λάθος είναι, σας λέω, το πιο πιθανό. Από κούραση, σας είπα, από ό,τι θέλετε. Και εδώ δεν υπάρχουν όμως, δεν υπήρχαν. Δεν υπήρχαν. Ναι. Και αυτό δεν είναι ευθύνη ενός ανθρώπου, είναι ευθύνη πολλών ανθρώπων που εμπλέκονται στη διαδικασία της ασφάλειας των σιδηροδρομικών συγκοινωνιών. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαπέτρου. Και εγώ ευχαριστώ να επαναλάβω και πάλι τα συλληπιτήρια στους οικείους, τα συλληπιτήριά μου στους οικείους των θυμάτων. Τι να πω, κουράγιο, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.